Ο Τάσος Κουράκης ήταν ένας αριστερός επιστήμονας και αγωνιστής, αφοσιωμένος στη συλλογικότητα. Όλη του η πορεία ήταν, θα έλεγα, μια διαδικασία αφοσίωσης στη συλλογικότητα και στη βαθιά του πίστη ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει μόνο από τους πολλούς και για τους πολλούς. Και πράγματι, στα χρόνια της οργανωμένης πολιτικής του ζωής, η αριστερά στην Ελλάδα άλλαξε, εξελίχθηκε, έμαθε ξανά να γίνεται χρήσιμη και αποφασιστική στα χρόνια της νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας, εξαιτίας και των αγώνων, των μικρών και των μεγάλων, που άνθρωποι σαν τον Τάσο έδιναν καθημερινά με πείσμα και με αφοσίωση. Από τις κινητοποιήσεις για τους ελεύθερους χώρους στην πόλη, μέχρι τις διαδηλώσεις ενάντια στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση στους δρόμους της Γένοβας και της Φλωρεντίας ή κατά μεσής του Πελάγους στο καράβι για τη Γάζα. Ο Τάσος ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε και αγωνίζονταν με πάθος για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για το δίκαιο και τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Ο Τάσος όμως ήταν και ένας σημαντικός επιστήμονας που προσπάθησε να θέσει τις επιστημονικές του γνώσεις στον αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο. Μελέτησε και δραστηριοποιήθηκε πολύ απέναντι στα κέρδη των πολυεθνικών για τον κίνδυνο των γενετικά μεταλλαγμένων τροφίμων. Μελέτησε και μίλησε πολύ πριν μιλήσει επισήμως η αριστερά στη χώρα μας για την κλιματική αλλαγή και για την αναγκαία συνάντηση της αριστεράς με την οικολογία. Ο Τάσος όμως πάνω απ' όλα ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, αγωνιστής, επιστήμονας, καλλιτέχνης, σύντροφος. Ήταν όλα αυτά μαζί, γιατί όλα αυτά κατοικούσαν από κοινού στην ψυχή του. Η δικαιοσύνη, η υπηρεσία προς τον συνάνθρωπο, η ανάγκη να εκφραστεί μέσα από τα ποίηματά του, η αφοσίωση σε αυτούς με τους οποίους μοιράστηκε κοινές αξίες και ιδανικά. Πέτυχε πολλά και σημαντικά πράγματα στη ζωή του. Ως γιατρός με πλούσιο έργο και προσφορά, ως αυτοδιοικητικός, βουλευτής, υπουργός και αντιπρόεδρος της Βουλής. Και όμως πάντα μα πάντα πίστευε ότι αυτά που θα πετύχουν οι επόμενοι από αυτόν είναι η πραγματική ελπίδα. Οι νέες και οι νέοι, οι σύντροφοι της νεολαίας, τα παιδιά που διαδήλωναν στους δρόμους, αυτοί που πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα μέσα στην επισφάλεια και την ανεργία. Γιατί είχε στο νου του πάντα όχι το σήμερα και το χθες, αλλά το αύριο. Το αύριο της αριστεράς, το αύριο της κοινωνίας. Και αυτή η στάση ζωής είναι που μας δίνει το παράδειγμα και μας εμπνέει. Γιατί ο Τάσος ήταν και θα είναι το πρόσωπο μιας αριστεράς που δεν φοβάται το μέλλον, αλλά το διεκδικεί, το παλεύει, το οραματίζεται. Το πρόσωπο ενός αριστερού που αγωνίζεται με πάθος και αγαπάει με πάθος τον άνθρωπο και τη ζωή.